Είμαστε όλοι καλά, είμαστε όλοι εδώ. Τυχαίο που είναι όλοι χαρούμενοι σήμερα. Τι κάνουμε. Δεύτερη σεζόν, μέρα μεσημέρι με τη Μάριον. Μια πολύ δυνατή ομάδα. Δεν πτωούμαστε γενικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προσφέρουμε έτσι ωραίο περιεχόμενο. Νομίζω ότι αυτό ήθελα να κάνω. Νομίζω έχω βρει το δρόμο μου. Το κομμάτι του modeling εκεί τι γίνεται, γιατί εμείς σε γνωρίσαμε μέσα από το GNTM. Από το modeling μάλλον δεν μπορείς να βιοποριστείς στην Ελλάδα. Οπότε δεν είναι κάτι που το κοιτάω επαγγελματικά καθαρά. Είναι κάτι σαν χόμπι πλέον για μένα. Μόνο η τηλεόραση με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή και το θέατρο, τώρα που αρχίζω να ασχολούμαι και είναι ένας νέος χώρος για μένα, είναι κάτι που είναι στις προοπτικές μου. Οπότε από 4 Νοεμβρίου σας περιμένουμε όλους στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Παρασκευή και Σάββατο 9.30 ώρα. Υπάρχει κάποια σειρά στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή που θα ήθελες να παίξεις, να πρωταγωνιστήσεις? Δεν θα έλεγα όχι στο σασμό, ας πούμε. Πιστεύω ότι θα μου τέριαζε. Κάνω και πρόβες, μη σου πω μόνος μου στον καθρέφτη για κάτι τέτοιο. Μη η μάνα μου τις προάλλες, ήμουν στον καθρέφτη και έκανα μια δικιά μου δραματική σκηνή στο μυαλό μου. Και με κοίταζε τον καθρέφτη μέχρι να νιώσω το συνέστημα αυτό. Έλεγα θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Μόνος μου, στον εαυτό μου. Παιδιά, τι έχετε πάθει? Ρε μωρό μου τώρα, αντικειμενικά. Ρε Βίκη, δεν είναι. Εσύ το ξέρεις και είσαι και γυναίκα που ο Θεός σου έχει χαρίσει μαζί με όλα τα άλλα σου. Θέλουμε να γελάνε, γελάνε τις μαλώνες. Στο GNTM βλέπουμε αρκετά σκληρές κριτικές. Βλέπω να σχολιάζονται τώρα κορίτσια σε τα κρύα τα νερά πολύ αυστηρά, που δεν πρέπει. Δηλαδή δεν μπορείς να εκθιάζεις κάθε τι το διαφορετικό μόνο και μόνο επειδή είναι διαφορετικό. Είδαμε άτομα να περνάνε, είδαμε και τρανς, είδαμε και κοπέλες πιο έτσι plus size. Αλλά δεν θεωρώ ότι μπήκαν για σκοπούς modeling. Ήταν πιο πολύ για όρους τηλεθέασης. Πλέον εγώ δεν το βλέπω σαν show μόδας. Πιστεύω ότι εξυπηρετεί πιο πολύ σκοπούς reality. Πάω στη Βίκη Καγιά. Βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει μια έντονη έτσι, αντιπαρέφαση με τον Γιώργο Καράβα. Η Βίκη είναι λίγο απόλυτη για μένα. Είναι λίγο απόλυτη. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά της. Πιστεύω είναι πάρα πολύ καταξιωμένη σε αυτό που κάνει. Παρ' όλα αυτά δεν δέχεται διαφορετικές απόψεις από ό,τι έχω καταλάβει. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι πολύ ευγενικό πάντοτε. Θα σε πω και στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έδωσε μια συνέντευξη σε ένα podcast. I'm from Greece. I work on television in Greece. I'm a TV like presenter. What TV shows? I do a fashion show now about fashion. Και μίλησε για bullying μέσα στο GNTM. Είχαμε ψυχολόγοι μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, μας βοηθούσαν όποιος θέλει να μιλήσει. Ο ψυχολόγος ήταν εκεί να τον ακούσει. Πηγαίνανε δηλαδή τα παιδιά συχνά στους ψυχολόγους που επισκέπτονταν στον δικό σου κύκλο? Υπήρχαν και τα παιδιά που πηγαίνανε σε ψυχολόγο σε καθημερινή βάση. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, που δεν είχα πάει καθόλου τρεις μήνες που ήμουν μέσα στο παιχνίδι, ένιωσα την ανάγκη μόνο στο τέλος να πάω. Σχετικά με με όλο αυτό το περιστατικό που συνέβη. Προφανώς είμαι σοκαρισμένος όπως και όλα τα παιδιά. Είναι κάτι που κι εγώ ακόμα δεν μπορώ να το συλλάβω. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να σου πω την αλήθεια. Είμαι ακόμα πάρα πολύ καλός φίλος με την. Δεν έχει τύχει να επικοινωνήσουμε δυστυχώς. Δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει νέα της. Και κάποια στιγμή θα ήθελα πάρα πολύ να την ακούσω, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε μιλήσει καθόλου.